Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δοκιμάσω ένα παιχνίδι το οποίο είναι η αλήθεια, είχα ξεχάσει παντελώς ότι υπάρχει. Dynasty Warriors 9 είναι καινούριο, μόλις βγήκε. Μου έστειλαν ένα κωδικό να το τσεκάρω, να δω πως είναι, αν είναι ωραίο. Εγώ έπαιξα πολλά χρόνια Dynasty Warriors, είχα ένα φίλο στη Γερμανία ο οποίος ήταν πορωμένος και μου λέει πρέπει να δοκιμάζεις Dynasty Warriors οπωσδήποτε. Και το πρώτο Dynasty Warriors που είχα παίξει ήταν το 4 ή το 5 αν θυμάμαι καλά. Το είχα κατεβάσει στο PC, το είχα παίξει. Ήταν ωραίο παιχνίδι αλλά ήταν έξω από τα νερά μου. Το συγκεκριμένο είναι το καινούριο που βγήκε τώρα, Dynasty Warriors 9. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο η αλήθεια είναι... Δεν είχα ακούσει ότι θα έβγαινε, βγήκε. Έριξα μια ματιά πάνω κάτω στο ίδιο πρότυπο και με τα προηγούμενα. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Νομίζω στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Στηρίζεται στην ιστορία, αν δεν κάνω λάθος, μιας επανάστασης στο τέλος της δυναστείας των Χαν στην Κίνα, που νομίζω ονομάζεται Επανάσταση των Κίτρινων Τουρμπανιών, στα ελληνικά μεταφρασμένο Yellow Turbans, αν δεν κάνω λάθος. Και πραγματεύεται την ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος προσπάθησε να αλλάξει το καθεστώς, τα δεδομένα εκείνης της εποχής, και είναι τεράστια ιστορία. Επίσης, από ό,τι έχω δει, είδα ένα βιντεάκι ενός τυπά στο ίντερνετ, ο οποίος για να πάει από τη μία πλευρά του χάρτη στην άλλη έκανε γύρω στη 1 ώρα και 40 λεπτά με το χαρακτήρα του, πηγαίνοντας και πηγαίνοντας και πηγαίνοντας. Δηλαδή δεν είναι άντε πάμε, είναι τεράστιο παιχνίδι. Και από ό,τι θυμάμαι, τουλάχιστον από το όπως είχα παίξει εγώ τα Dynasty Warriors τα πιο παλιά, το 4, το 5, δεν θυμάμαι ποιο ήταν που είχα δοκιμάσει, είναι σε φάση hack and slash, είσαι μόνος σου και τα σκοτώνεις όλα. Έχει ιστορία. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει μετακινηθεί από το gameplay του πάρα πολύ. Πρέπει να είδατε και το intro να σας έβαλα που είχε του παιχνιδιού. Μπαίνεις μέσα και τα σφάζεις όλα. Οπότε από ό,τι κατάλαβα, μάλλον στο ίδιο θα είμαστε. Πάμε να δούμε. Αυτό το παιχνίδι ή το λατρεύεις ή το απλά το προσπερνάς. Από ό,τι ξέρω. Όσοι το έχουν παίξει γνωστοί το έχουν, γι' αυτό μιλάνε. Άλλοι απλά διαφορούν. Μένα πέρασε σαν φάση πιο παλιά. Τώρα είμαι περίεργος να δω πόσο έχει αλλάξει και αν όντως είναι ωραίο ή όχι. Οπότε πάμε να το ανακαλύψουμε μαζί, γιατί όχι. Ρύθμισα τα γραφικά. Γράφω αυτή τη στιγμή απευθείας από την κάρτα γραφικών και απλά έχω βάλει την κάμερα από πάνω. Πάμε να δούμε. Select story. Διαλέγεις κάποιους ήρωες. Από ό,τι βλέπω, ξεκινάς με έναν, τον Γκάο Γκάο. Μπορείς λογικά να πάρεις και άλλους σε κάθε timeline. Όλο αυτό νομίζω χωρίζεται σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ιστορίες, chapter, είναι μεγάλα. Οπότε πάμε chapter και σε κάθε chapter παίζεις και κάποιον άλλο ήρωα. Έχουμε πάνω, διαλέγεις τα stories που βλέπεις σε κάθε story με ποια πλευρά θες να παίξεις. Είναι πολύ καλοφτιαγμένα παιχνίδια. Ποιο να πάρω, βασικά... Αυτό μου αρέσει. Βασικά αυτός έχει ωραίο όπλο. Και αυτός έχει ωραίο όπλο, αλλά... Suppressing the Yellow Turban, σε αυτό που σας έλεγα. Και παίζεις με έναν από όλους αυτούς. Έχουμε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πάνω τα clans. Παίξω με αυτόν. Παίξω με αυτόν. Φαίνεται ενδιαφέρον ο χαρακτήρας. Πάμε να δούμε, βλέπουμε τα στατιστικά τους και ας ξεκινήσουμε. Και τώρα ξεκινάει το καλό, φαντάζομαι. Έχεις full heart Κίνας. During the end of the later Han, the land was in chaos due to the power struggles that had erupted within the imperial court. In addition, repeated natural disasters and poor harvests had aggravated the suffering of the people. In this period of turmoil, a man by the name of Zhang Xiao appeared. He began to teach the way of peace in Ji province and brought help to the common people, winning their hearts almost immediately. Then, in the year 184, he rises up in revolt against the imperial court. His yellow turbans rose up in every district across the land. History would later refer to this as the Yellow Turban Rebellion. The Imperial Court unsuccessfully tries to suppress them, but is defeated.
The fate of the 400-year-old Han dynasty is about to be decided. Εν τω μεταξύ είναι σε μια εποχή που η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επικρατούσε στη Μεσόγειο ακόμη, δηλαδή σκεφτείτε λίγο αναλογικά τις χρονολογίες, έτσι. We are up against 300,000 yellow turban rebels. Many of them are mere peasants, but that doesn't change the fact that we are greatly outnumbered. Ha ha! It sounds like an impossible task when you say it out loud. Sun Jian. He was said to be a descendant of Sun Tzu and served as the patriarch of the Sun family. His skill in battle led him to be known as the Tiger of Jiandong. He possessed tremendous loyalty to the Han dynasty and helped raise troops in order to quell the Yellow Turban Rebellion. My lord, this is not a situation to make light of. Come on, guys. Battles are not fought on numbers alone. These rebels don't stand a chance against us. Okay. If you can take on about a third of... Cheng Pu, there's no... We accepted this challenge because of the okay, odds, blah, blah. Not in spite. The Sun family is the spear of the Han. Besides, I have a μάχες. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Και απλά να τονίσω ότι είναι βαρύ παιχνίδι. Δεν είναι τόσο ελαφρύ παιχνίδι όσο περίμενα τελικά. Είναι αρκετά ζώρικο. Ας πούμε, από τα 60 που σας έλεγα στην αρχή πέφτει στα 20-25-30, δηλαδή για το PC είναι αρκετά βαρύ. Σε κονσόλα θα είναι λίγο πιο καλά optimized προφανώς. I hear that. Άντε, πάμε! Ναι, άντε. This rebellion by the yellow. Ναι, ναι, αγόρι μου, πάμε. No, I must not show any. I must focus on the task at hand. My lord, look there. A gang of yellow. Έχεις και το χάρτη, ωραία close. Είναι τεράστιος, ο χάρτης είναι τεράστιος. Δηλαδή πραγματικά αυτός εδώ είναι ο χάρτης. Και να πας από τη μία πλευρά στην άλλη θες γύρω στη μία ώρα και εδώ βλέπουμε όλα τα battlefields. Τι είναι εδώ μέσα, κάτσε να δούμε. Πω, έχει αποστολές, έχει τα πάντα όλα. Ενδιαφέρον, πάμε πίσω. Εμείς προπάμε τώρα. This should be a good workout before the main battle. Let's go! We must eliminate every last one of the enemy. 30 FPS ανέβηκε με 36 που γράφω τώρα. Και το ωραίο είναι ότι... Turn against the yellow turban and heaven will strike you down like this. Εν τω μεταξύ το ωραίο είναι ότι όλος παραδόξως στη μάχη ανεβάζει τα FPS. Ακόμα, το έχω full high ρυθμίσεις και αυτή τη στιγμή είναι... Wow. Είναι πολύ ωραίο hack and slash. Άντε παιδιά. Εν τω μεταξύ από ό,τι κατάλαβα, μπορείς να διαλέξεις έναν από αυτούς τους τέσσερις για να ξεκινήσεις. Α, ωραία. Wow. I've got to get out of here. Fast. Είναι απολαυστικό. Τελικά έχω ξεχάσει πόσο απολαυστικό είναι το να τους σκοτώνεις όλους. We made it at last. Is that Dong Zhuo? Είναι ωραίο. Who are you people?
I am Sun Jung. I have brought 1,000 men to join the fight against the Yellow Turbans. Έχει πολλή ιστορία. That will not be. Why would? What are you? Oh, but we are the Imperial Army. It is only right that we cross. And if the court does, we will cross that bridge. Sure, bro. But if you really want to fight, I won't stop you. Εν τω μεταξύ έχουν πέσει πολύ τα FPS της κάμερας. Οπότε παίζει... δεν ξέρω αν θα την έχω, τη βάλω. Δηλαδή το PC μου έχει βαρέσει κόκκινα. Άντε παιδιά, πάμε. Μπορείς να αλλάξεις χαρακτήρα? Όχι, δεν μπορείς. Μισό λεπτό. Όχι, δεν μπορείς να αλλάξεις χαρακτήρα. We can lead the enemy vanguard. Άντε παιδιά. Και έχεις και διάφορα, βλέπετε στο χάρτη, διάφορα πραγματάκια. You know how to get someone's attention. Δηλαδή μπορείς να πας να μιλήσεις κιόλας. Ανεβάζεις level, εδώ. I see the truth. The failing power of the dynasty. All this can... It's time for a new... Μπράβο. Και πάνε πληροφορίες για τα... Wow. Να κάνεις upgrade τα στατιστικά σου. Oh, καλό. Τώρα το βάζω στην τύχη γιατί δεν το έχω μελετήσει πάρα πολύ, αλλά... Είναι... Έχει ψωμί όλη η υπόθεση. Βασικά να σας πω την αλήθεια, μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί... Είναι λιώσιμο, είναι κάψιμο ρε παιδί μου. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, τα σφάζεις όλα, βγαίνεις, κάνεις τα κουεστάκια σου και πάλι πίσω. Είναι απαιτητικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί για PlayStation ή Xbox, ας πω την αλήθεια. Αν κυκλοφορεί για PlayStation ή Xbox, πάρτε το εκεί ίσως καλύτερα. Να μην... Αν δεν έχετε πολύ δυνατό PC, νομίζω ότι θα το απολαύσετε περισσότερο. Αν έχετε δυνατό PC, παίξτε το σε PC. Τα γραφικά είναι υπέροχα. Παίζω γύρω στα 30 με 40 όπως ξαναείπα, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει, είναι έξω από το τι έχω συνηθίσει μέχρι τώρα. Και μιλάς με αυτούς και φτιάχνεις... Α, ενδιαφέρον. Ξεκλειδώνει οι παίχτες τώρα. Not bad. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να το εξελίξεις, να το τραβήξεις. Δηλαδή βλέπετε έχει διάφορα, έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνετε. Δηλαδή να πάμε λίγο να μιλήσουμε και εδώ πέρα. Σε αυτούς λογικά. Α. Εντάξει, okay. Και εδώ μέσα έχει λεφτά. Εδώ πέρα έχει λεφτά. Market, για. Yeah. Welcome. Εντάξει, απλό, δεν είναι δύσκολο. Θυμίζει λίγο Master Hunter σε κάποια πράγματα. Buy, sell, craft. Μπορούμε να φτιάξουμε κάτι. Δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά, οπότε μαζεύουμε και resources στον δρόμο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ πράγμα, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Είναι αρκετά απλοϊκό όλο αυτό. Α, μπορείς, ναι, ωραία. Πας και φτιάχνεις και πράγματα. Crafts gem του and the blacksmith. Τώρα. Ο χάρτης είναι ωραίος. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο. Πρέπει να περάσω από εκεί μέσα, από ό,τι κατάλαβα. Εδώ είναι το κάστρο μας. Αρκετά εύκολο. Γενικά δεν σε κουράζει να σκέφτεσαι πολλά. Δεν είναι παιχνίδι το οποίο θα σε κουράσει πάρα πολύ να σκεφτείς πάρα πολύ. Απλά όπως καταλαβαίνετε, όπως είναι το gameplay του, είναι και το σύστημα μέσα. Hey, get on in here. Ωραία. Ας κάνουμε ένα craft. Θέλουμε ένα gem συγκεκριμένα. Το spark gem. Μάλλον παίρνεις σε μπουστάρι κιόλας. A gem imbued with the power of the fire. Προφανώς ναι. Τώρα μην νομίζετε ότι φτιάχνανε μαγικά τέτοια τότε και μπουσταριζόταν τόσο πολύ, απλά είναι παιχνίδι, εντάξει. Ένα παιχνίδι με αρκετές ιστορικές επιρροές. Δεν μπορώ να φτιάξω τίποτα από όλα αυτά, χρειαζόμαστε πράγματα. Ωραία, close, ναι.
anything. Σίγουρα. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 39 με 40 FPS, δεν ξέρω αν φαίνεται ή όχι. Please, take this. Yes, please. Και fast forward, ωραίο, ενδιαφέρον. Who are you? I'm your bosses. This is. Come and face us if you dare, you. You know the rebels. Yellow Turban forces. We must dispatch the enemies in front of us in spectacular fashion. Από ό,τι καταλαβαίνοντας, έχεις να σκοτώσεις το group και έχεις το group που πεθαίνει σχετικά εύκολα και το τελευταίο είναι ο Captain. Απλά η κάμερα θέλει να μετακινείται, δεν κάνουν και πολλά πράγματα. Εντάξει, λένε ήρθαμε να μας φάξεις. Έχεις και το στρατός ο οποίος κινείται. Α, παίρνεις και λεφτά, μισό, παιδιά, ήρεμα. Πού όλοι είμαστε? Εκεί πέρα. Μαζεύεις και τα resources σου, εν τω μεταξύ δείτε, είναι λίγο τόσο χαζό. Λοιπόν, είναι παραπάνω από εντυπωσιακό, αλλά αυτό που δεν μου αρέσει είναι το ότι... Δεν πολύ κινούνται, δείτε τους πως κάθονται τώρα έτσι, δες. Έχεις αυτούς από πίσω. Δες τώρα, okay. Μπράβο, αλλά άμα δεν πας, επίσης το κακό είναι ότι πρέπει να γυρνάς λίγο γύρω, το μαζεύεις μόνος σου, το οποίο είναι βαρετό. Απλά η φάση, από ότι αντιλαμβάνω πάλι, είμαστε φάση hack and slash. Πάμε, καθαρίζουμε τα group, απλά θα ήθελα λίγο πιο πολύ αλληλεπίδραση ρε παιδί μου, δηλαδή είμαι εγώ, ήρθα να σας φάξω, ναι γεια σας παιδιά, κάνεις target στο group leader εδώ και ναι. Α, και η καημένη αυτή. Εν τω μεταξύ ο καπετάνιος τους πέθανε πιο γρήγορα. Ατάραχοι δικοί μου πάνε, παιδιά από εδώ. Να φαρμάρω παιδιά τα αντικείμενα, μην με κόβετε παρακαλώ.
Ο Κάο, ο άλλος που έπαιζες, από το άλλο κλαν. We shall help. I am Cao Cao. Λοιπόν, οπότε όπως βλέπουμε εμφανίζονται και άλλοι χαρακτήρες. Oh, you're back already. Έχεις το κλάν σου. How are the yellow turbans looking? Lord Dong. It seems every. Yes. Ωραία. Λοιπόν, να το βάλω εδώ για να κλείσω κιόλας γιατί τρέχει αρκετά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε, έχεις το κλάν σου. Χειρίζεσαι το κλάν σου. Μπορείς να διαλέξεις διαφορετικά κλάν και έρχονται και τα άλλα κλάν. Οι άλλες επιλογές που μπορείς να παίξεις στο παιχνίδι να σε κάνουν assist. Και από ό,τι μπορώ να καταλάβω, μπορείς να κάνεις swap. Έχεις το χαρακτήρα σου ή τους χαρακτήρες από το κλάν σου, τους οποίους από ό,τι καταλαβαίνεις μπορείς να το παίξεις όλους. Και αλλάζοντας, έχει πάρα πολλά στυλ, πάρα πολλά όπλα, πάρα πολλές κινήσεις. Είναι αρκετά ενδιαφέρον, έχει αρκετά ιστορικά στοιχεία μέσα, δηλαδή άμα θες να πάρεις μια ιδέα του τι γινόταν τότε στην εποχή, είναι αρκετά καλό παιχνίδι. Αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία σε φάση πρέπει να ξέρεις τι πας να πάρεις για να το παίξεις, δηλαδή βλέποντάς το και λίγο δουλεύοντάς το, είναι ότι είναι αρκετά οπτικά όμορφο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το σύστημά μου δεν είναι τόσο δυνατό για να το παίζω full, πρέπει να κατεβάσω λίγο τα γραφικά για να το απολαύσω από ό,τι καταλαβαίνω καλά. Αλλά είναι σε φάση, ξέρεις κάτι, είναι ένα hack and slash το οποίο το παίρνεις για να το πάρεις. Οι εχθροί θα ήθελα λίγο παραπάνω να κινούνται, δηλαδή είναι απλά ψόφιοι και περιμένω να πας τους σκοτώσεις. Αυτό δεν μ' αρέσει τόσο, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα μια αλληλεπίδραση. Δεν ξέρω αν προχωρώντας έχεις μεγάλα boss battles τα οποία θα έχεις λίγο ένα challenge να παίξεις. Απλά είναι, θυμάμαι τα combo και τα σπάω πάνω στους αντιπάλους οι οποίοι έρχονται σε μεγάλες ομάδες. Επίσης, είδατε ότι σε κόβει, ενώ θα μπορούσε να πας να μαζέψεις κάποιους σπόρους και resources, σε έκοψε και δεν ξέρω αν μένουν εκεί πάνω ή όχι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένο. Η τιμή του αυτή τη στιγμή φαντάζομαι θα έχει όπως όλα τα άλλα παιχνίδια πάνω κάτω στο ίδιο μήκος κύματος που κυκλοφορεί. Εγώ το παίζω στο Steam όπως έχετε καταλάβει. Είναι ενδιαφέρον, έχει ψωμί να κάτσεις να ασχοληθείς. Η αλήθεια είναι τόσο όσο το έπαιξα εδώ πέρα που το ξεκίνησα, μ' άρεσε. Θα ήθελα να ξαναγυρίσω να παίξω, να βγάλω quest. Δηλαδή είναι σε φάση μπαίνεις, κάνεις το quest σου, φεύγεις ρε παιδί μου. Εντάξει, το τραβάς, το εξελίσσεις. Μπορείς να ασχοληθείς πάρα πολύ καιρό με αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, αν το αγοράσεις, θα σε βγάλει. Απλά έχει πολλά και καλά και κακά. Τα καλά είναι ότι είναι ένα hack and slash το οποίο διασκεδάζεις. Έχεις πάρα πολλά όπλα, έχεις πάρα πολλές επιλογές, έχει ωραία εφέ, έχει πάρα πολύ ωραία κόμπο. Αλλά από ό,τι βλέπω το θέμα είναι ότι η αντίπαλή σου είναι, εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Λογικά προχωρώντας η ιστορία πρέπει να εμφανίζονται και άλλοι παραπάνω. Αλλά ναι, 12 chapter, 13 είναι όλο μαζί. Έχει ψωμί δηλαδή, θα δεις πολλή ιστορία, προχωράς. Δεν ξέρω αν σας άρεσε, εντυπωσιακό είναι. Δεν τρελάθηκα τόσο να πω ότι είναι super παιχνιδάρα, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο, να σας πω την αλήθεια, θα περάσεις κάποιες ευχάριστες στιγμές μαζί του. Σας ξαναλέω, είναι παιχνίδι που από όσο έχω καταλάβει από φίλους, ή θα το λατρέψεις και λες είναι τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει, ή θα πεις ότι εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ρε παιδί μου. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε, είναι διασκεδαστικό και λογικά θα ξαναγυρίσω. Δεν θέλει πολύ μυαλό, δεν θέλει πολύ κόπο, μπαίνεις και τα σφάζεις όλα. Τι πιο απλό από αυτό. Και νομίζω ότι μετά από μια κουραστική μέρα, να σας πω μεγαλώνοντας, μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά ή οπουδήποτε, αντί να βαράς το κεφάλι στον τοίχο, μπαίνεις μέσα, τους βαράς όλους και τελειώνει η ιστορία σου. Νομίζω ότι είναι το πιο αποδοτικό. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτά από μένα. Check it now. Ευχαριστώ για το κλειδί που με έστειλα να δοκιμάσω. Ενδιαφέρον φαίνεται. Αν το συνιστώ και το προτείνω, αν το βρείτε. Νομίζω και είστε σε αυτό το mentality, γιατί κάθε παιχνίδι έχει το συγκεκριμένο mentality το δικό του για να προχωρήσει. Πάτε πάρτε το. Πιστεύω ότι θα περάσετε διασκεδαστικά. Αλλά μην έχετε, νομίζω τώρα, η ιστορία έχει, τώρα είναι και ψωμί, δεν είναι μόνο hack and slash, αλλά εξελίσσεται ταυτόχρονα. Απλά πρέπει να είστε στο συγκεκριμένο mentality για να παίξετε το παιχνίδι αυτό που το καταλαβαίνω. Αλλά είναι ωραίο, διασκεδαστικό. Να έχετε μια όμορφη μέρα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά.